σειρά δραστικότητας μετάλλων, αν σε διάλειμμα κατιόντων χαλκού, δηλαδή διάλειμμα θηλυκού χαλκού ή διάλειμμα γαλαζόπετρας, βυθίσουμε ένα σιδερένιο αντικείμενο. Μετά την παρέλευση κάποιων δευτερολέπτων, το σιδερένιο αντικείμενο στο σημείο που βυθίστηκε έχει πάρει το χρώμα το χαρακτηριστικό του χαλκού, καθώς ο σίδηρος αντικατέστησε το χαλκό στην ένωσή του. Άρα ο σίδηρος είναι δραστικότερος του χαλκού. Αφήνουμε εδώ. Τώρα θα αποδείξουμε ότι ο χαλκός είναι δραστικότερος του υδραργύρου και με τη διαδικασία αυτή μπορούμε να κατατάξουμε τα μέταλλα σε μία σειρά δραστικότητας. Πάνω σε ένα κέρμα, σε ένα νόμισμα, ρίχνουμε μία σταγόνα διαλύματος νητρικού υδραργύρου και μετά την παρέλευση κάποιων δευτερολέπτων αυτό το κέρμα έχει επικαλυφθεί από μεταλλικό υδράργυρο, καθώς ο χαλκός αντικατέστησε τον υδράργυρο στην ένωσή του. Αν το σκουπίσουμε θα φανεί πάρα πολύ καλά. Και έτσι κατατάξαμε τα τρία μέταλλα, σίδηρο, χαλκό και υδράργυρο, σε μία σειρά δραστικότητας. Σημαντική παρατήρηση. Επειδή τα κατιόντα του δυσθενούς υδραργύρου είναι πάρα πολύ τοξικά, για το λόγο αυτό η δεύτερη φάση του πειράματος εκτελέστηκε σε μικροκλίμακα. Αυτή η μία σταγόνα του διαλύματος κατιόντων υδραργύρου έχει μικρότερη ποσότητα υδραργύρου από αυτή που περιέχεται σε μία λάμπα ατμών υδραργύρου, δηλαδή σε μία λάμπα φθορισμού.